Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε και μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Βουρεξάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να συζητήσουμε για ένα πολύτιμο αγαθό, το νερό, και πολύ περισσότερο για τη διαχείριση αυτού, κύριε Βουρεξάκη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέποντας λίγο την εικόνα από το φράγμα από Σελέμη, δεν μπορούμε παρά να μην ανησυχήσουμε για την επάρκεια του νερού του φράγματος. Πράγματι, είναι πολύ ανησυχητικό για όλους μας είναι. Δύο χρόνια έχει περίπου να βρέξει. Πέρυσι κάποια, νομίζω 4 εκατομμύρια κυβικά μπήκαν όλα και όλα στο φράγμα από Σελέμη. Τώρα έχουν μείνει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά. Και να μην ξεχνάμε ότι από τα 3 εκατομμύρια, μόνο το 1 εκατομμύριο είναι για διάθεση, διότι τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια πρέπει να παραμείνουν μέσα στο φράγμα για λόγους ασφαλείας, για τα μηχανήματα να λειτουργούν. Είναι 2 εκατομμύρια είναι το όριο που μπορεί, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Και όσο κατεβαίνει και η στάθμη, αν δεν κάνω λάθος, αλλάζει και το κομμάτι της ποιότητας, έτσι. Και πώς... Ναι, κοιτάτε, εμείς το νερό που παίρνουμε είναι το ίδιο ποιοτικά. Απλώς τι έχει συμβεί. Επειδή τώρα θέλει περισσότερη επεξεργασία, έχουμε μειωθεί τα κυβικά. Δηλαδή, τώρα πρόσφατα μειωθήκαν πάλι τα κυβικά. Για να καταλάβει ο κόσμος, περίπου 300 κυβικά την ώρα παίρνουμε τώρα. Όταν το 22, πρόπερση δηλαδή που είχαμε κάνει, φτάναμε 1100-1200. Mm-hmm. Το 1/4 κοντά το νερό που παίρναμε όταν το φράγμα ήταν γεμάτο, παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Πρακτικά πρόβλημα, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας? Κοιτάξτε, αυτό που σε εμάς έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 400 περίπου κυβικά είναι το όριο ασφαλείας για την πόλη του Ηρακλείου. Αυτό μας λείβεται. Περίπου 3,5 εκατομμύρια είναι το νερό που μας λείβεται από τις γεωτρήσεις, εννοώ, για να καλύψουμε τις ανάγκες του Ηρακλείου. 60.000 κυβικά περίπου είναι οι καθημερινές ανάγκες όλο του Δήμου Ηρακλείου, όλου του Δήμου Ηρακλείου. Και τις 9.000 περίπου είναι το όριο ασφαλείας. Αυτά μας λείβονται. Αυτά δηλαδή σε περίπτωση που δεν έχουμε το Γενάρη βροχές, οπότε κλείνει όπως Σελέμης, εκεί θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Το χειμώνα είναι λίγο πιο εύκολο. Έχουμε και δύο-τρεις τώρα έτοιμες, σχεδόν έτοιμες, δηλαδή να τις εντάξουμε στο δίκτυο. Αλλά εκεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα και θα επανέλθουμε στην κατάσταση που ήταν πριν το 2019, πριν από Σελέμη. Θα γίνεται δηλαδή αναπεριοχή η διανομή του νερού. Αναπεριοχή. Άρα οι τρεις δήμοι ουσιαστικά οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι θα αντιμετωπίζουν σοβαρό και πρόβλημα. Πολύ πιο δύσκολο. Χερσόνησο, Άγιος είναι πολύ. Εμείς έχουμε τουλάχιστον 67-70, πάνω από 67 γεωτρήσεις που βοηθάνε. Δηλαδή έχουν ενισχύουν. Ενισχύουν και είναι το καλό, να πούμε, και το θετικό είναι ότι δεν φαίνονται να έχουν προβλήματα στον υδροφόρο. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή, οι γεωτρήσεις παράγουν κανονικά νερό όσο τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν επηρεαστεί από τη λειψιδρία. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Αυτό είναι ένα plan B ουσιαστικά, κύριε Βουρεξάκη. Ναι. Να έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να υπακαλυφθούν. Θεωρείτε δηλαδή ότι Χερσόνησος και Άγιος Νικόλαος θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα? Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Δυστυχώς είναι. Ο αποσελέμης ήταν πραγματικά ένα ακριβό μεν, αλλά αναγκαίο έργο, πανάκριβο κοντά στα 300 εκατομμύρια. Ναι, καλά. Θυμόμαστε όλοι ότι κάποτε λέγανε ότι είναι και ένα άχρηστο έργο, ότι δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο, ότι δεν χρειαζόταν τόσο μεγάλο, δεν χρειαζόταν. Πρακτικά, τώρα βλέπουμε. Να σας πω κάτι, η προσωπική μου άποψη. Για μένα έπρεπε να ήταν πιο μεγάλο. Εμένα έπρεπε να ήταν ένα φράγμα το οποίο η χωρικότητα του έφτανε τα 40-45 εκατομμύρια. Δηλαδή το 2021-2022. Είχαμε υπερχείληση, το ρίχναμε στη θάλασσα. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το οπότε καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε ένα αποσελέμη των 40 εκατομμυρίων, άντα θα είμαστε. Τώρα δύο χρόνια μας φτάνει το νερό, θα φτάνει 4 χρόνια. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο 4 χρόνια να έχουμε λειψιδρία. Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να έχουμε 4 χρόνια. Να έχουμε χωρίς καθόλου βροχές. Τώρα, το κομμάτι του αν έχουμε βροχοπτώσεις, σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, κύριε Βουρεξάκη. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε το κομμάτι της απώλειας. Και το λέω αυτό με δεδομένη τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους αγωγούς. Κάποιοι είναι πάρα πολύ παλιοί, όπως είναι εκείνος των Μαλίων, με πολλές ζημιές, με απώλεια νερού. Χάνεται νερό, χάνονται πολλά κυβικά νερού που δεν έχουμε την πολυτέλεια να το χάνουμε και δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Να σας πω, ο Δήμος Ηρακλείου είναι από τους πρώτους Δήμους που από το 2015-2016 μπήκε σε πολλά προγράμματα. Ως γνωστόν έχουμε αλλάξει περίπου 230 χιλιόμετρα δίκτυο ίδρυψης μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε τώρα, είναι σε εξέλιξη ένα πραγματικά πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό έργο. Από τα 36.000 κυβικά λιμάτων που έρχονται στο βιολογικό του Ηρακλείου θα παράγουμε σε δύο χρόνια 36.000 κυβικά τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερό που θα το στέλνουμε για άδρευση στο περιαστικό πράσινο
μεγάλα αέρα, κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση. Αλλά έχουμε δύο αγκάθια. Το ένα είναι η Τίλισσος, αγώς της Τίλισσος. Να ξέρεις τον κόσμο τι συμβαίνει. Το Ηράκλειο παίρνει, έξω από το Ηράκλειο παίρνει από τον αγώ της Τίλισσου, που τροφοδοτεί το Ηράκλειο με γεωτρήσεις που είναι στον Κρουσόνα, Κέρι, Τίλισσος, αγώ των Μαλλίων που είναι με γεωτρήσεις από τα Μάλια και ένα μικρό αγώ από το Θραψανό, ο οποίος ήταν παλιός αγώς. Ο αγώς των Μαλλίων είναι του 1961-62 κατασκευής, η άλλη είναι του 71-72, κάπου τόσο είναι. Εντάξει, το Θραψανό είναι λίγο το νερό πλέον, έχει φτάσει μόνο τα 100 κυβικά την ώρα, δεν είναι τόσο αναγκαίος. Στην Τίλισσο κάναμε μια παρέμβαση, ένα κομμάτι που ήταν προβληματικό 1200 μέτρα. Το αλλάξαμε και πραγματικά φέτος πήγε πολύ καλά, δεν είχαμε ζημιές. Τώρα, ο αγώς των Μαλλίων, εγώ το λέω και το ξαναλέω τώρα, είναι ευκαιρία που θα φτιαχτεί ο βόρειος οδικός άξονας, να εντάξουν και αυτό το κομμάτι μες στο βόρειο οδικό άξονα. Είναι εύκολο να το εντάξουμε σε ένα έργο. Εύκολο, δεν είναι. Είναι ένα έργο της τάξης των 4 εκατομμυρίων περίπου. Αναλογιστούμε τώρα ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο 3 δις. Για τα μεγέθη του ΒΟΑΚ δεν είναι μεγάλο. Για τα μεγέθη του να τα αναλάβετε ως ΔΕΙΑΗ και να ζητήσετε τη χρηματοδότηση δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, όχι. Αυτό σας το λέω. Ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Εμείς το θέσαμε και στον κύριο Ταχιάου και στον κύριο Σταϊκούρα αυτό το πράγμα. Το έχουν πει. Δεν έχουν πάρει απάντηση ακόμα. Αλλά πρέπει, είναι ανάγκη, διότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε τόσο τουρισμό σε 5 χρόνια που θα έχει φτιαχτεί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι ή ο ΒΟΑΚ και να μην κάνουμε κάποια έργα υποδομών όπως είναι το νερό. Βέβαια, δεν είναι και μικρό πράγμα. Η Ανατολική Κρήτη, ξέρετε, είναι δύσκολη τώρα. Δεν είναι η Δυτική Κρήτη που έχουμε βροχές. Η Δυτική Κρήτη είναι καλά, έχουμε αρκετές βροχές, δηλαδή δεν έχουν πολύ. Το φράγμα του ποτάμου είναι γεμάτο. Είναι. Δεν έχει. 22 εκατομμύρια κυβικά έχει. Άρα λέτε ότι είναι ένας αγωγός, λοιπόν, αγωγός των Μαλλίων του 61 για να αντικατασταθεί. Θέλει 4 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου, έτσι, μια πρόχειρη μελέτη. Όχι, εκεί είναι. Είναι 34 χιλιόμετρα περίπου. 34 χιλιόμετρα. Περνάει. Τότε φτιάχνει, περνάει μέσα από τη σταλίδα, μέσα από την κατοχημένη. Τότε δεν υπήρχε, ήταν χωράφια μόνο. Κουτουλουφάρι, Χερσόνησο, κακό όρος και έρχεται στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Άρα να αναζητήσουμε μια άλλη διαδρομή του αγωγού, έτσι, κατά και μήκος, να ενεργοποιηθεί, ας πούμε, αυτός. Όπως φτιάχνεται τώρα ο ΒΟΑΚ συμπληρωματικά, να γίνει ένας αγωγός, νομίζω πως είναι 2,5 μέτρα διαμέτρου είναι, mm-hmm. κάπου τόσο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό το έργο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Δεν βλέπω όμως να είσαστε πολύ αισιόδοξος ως προς την ανταπόκριση την οποία είδατε και την αντίδραση που είδατε από το Υπουργείο Υποδομών. Και το ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε, πώς αναζητούμε. Εδώ, αφού το κύριο Σταϊκούρα του βάλανε, είχε έρθει πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες, είχε έρθει και ο κύριος Περιφερειάς του βάλε και άλλα θέματα και ήταν σε όλα διστακτικός. Εντάξει, πιστεύω ότι όταν αρχίσει το έργο θα μπορείς να μιλήσεις πιο σοβαρά. Δεν είναι. Αυτό είναι κάτι εύκολο για αυτούς τεχνικά να το κάνουν. Ελπίζω να το εντάξουν, διότι θα είναι. Εγώ έχω προτείνει και την άλλη λύση. Δηλαδή, Ηράκλειο Ρέθυμνο. Εμείς είχαμε συνεργασία με την Κύπρο για διάφορα προγράμματα. Στην Κύπρο, που είναι σαν την Κρήτη περίπου, πληθυσμιακά και σαν έκταση, έχουν ένα ενιαίο αγώ από την μια μεριά της Κύπρου μέχρι την άλλη. Εκεί συνδέονται όλα τα φράγματα, γίνεται ενιαία διαχείριση πόρων. Υπάρχει μια αιτία, έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για ενιαία διαχείριση. Ναι, όχι, εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Έχει γίνει η κατάργηση των ΔΕΙΑ και γίνεται, εγώ λέω, να γίνει ένα αγωγό, να υπάρχει ο ΟΑΚ που να διαχειρίζεται όπως διαχειρίζεται το νερό στα Χανιά, να γίνει ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων και από εκεί πέρα να υπάρχουν οι ΔΕΙΑ να διαχειρίζεται επιμέρους. Ακριβώς τις πόλεις, τα χωριά και όλα αυτά. Την άδρευση. Λογικό δεν είναι. Τι κάνουμε στο άμεσο. Το έχουμε και πρακτικά, δηλαδή συμβαίνει στην Κύπρο. Δεν λέμε ότι ξέρετε είναι ένα να δούμε πώς θα γίνει. Θεωρητικό μοντέλο, ας πούμε. Εφαρμόζεται στην πράξη. Αυτό έχει σημασία, ότι εφαρμόζεται. Και νομίζω ότι και η Κύπρος έχει πολύ λιγότερες βροχές από ό,τι έχει η Κρήτη. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Δηλαδή εδώ τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε εδώ αν είχαμε λίγο νερό από το φράγμα των ποτάμων που έχει 22 εκατομμύρια. Είναι και πιο άμεσο αυτό που προτείνετε εσείς. Είναι πιο άμεσο χρονικά εννοώ. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν. Και όλα αυτά περιλαμβάνουν και ένα, πέρα από το κόστος, και ένα χρονικό πλαίσιο. Ναι, ναι. Αυτά συζητάμε για έργα τετραετίας, πενταετίας, έτσι, για να εξηγούμαστε. Δηλαδή, ότι δεν μπορούμε. Γιατί καμιά φορά μου λένε, ξέρετε τι γίνεται. Αυτά είναι έργα. Θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Θα γίνει όταν γίνει ο βόρειος οδικός άξονας. Είναι 4-5 χρόνια, αλλά θα είναι η λύση για την Κρήτη. Είναι ξεκάθαρο. Όταν στη Δυτική Κρήτη έχουμε αρκετές βροχές, οι πέρυσι είχαν περισσότερες.
πρόπερση, μάλλον πέρυσι από πρόπερση, εν αντιθέσει με την Ανατολική Κρήτη, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια αυτή τη στιγμή για την Ανατολική Κρήτη, που και το Ηράκλειο και το Λασίθι έχουν σοβαρά προβλήματα βροχοπτώσεων. Κύριε Μπουρεξάκη, όταν χάνεται νερό από τους αγωγούς, πώς το καταλαβαίνουμε? Και το ρωτάω αυτό γιατί είπατε, περνάει από κατοικημένες περιοχές ο αγωγός των Μαλλιών, για παράδειγμα. Πώς καταλαβαίνουμε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διαρροή και αυτή τη στιγμή να μην το ξέρουμε, να χάνεται νερό? Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τώρα, όχι μόνο και εκτός Ηρακλείου και εντός της πόλης του Ηρακλείου, μόνο οπτικά μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται με τον νερό. Δηλαδή, όταν το νερό πήγαινε σε κάποιο υπόγειο, εντός της πόλης συζητάμε, ή αν φαινόταν στο οδόστρωμα. Ναι. Τώρα πλέον, με την αλλαγή που κάνουμε των δικτύων ίδρυυσης, με τα καινούργια υδρόμετρα, με σημεία ελέγχου, κάναμε και ένα εξαιρετικό έργο. Εντός τυχόν αλλάξαμε 5.500 περίπου υδρόμετρα με 4 σημεία ελέγχου. Έγινε συνεργασία με τον ΟΑΚ και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Αυτό πλέον από εκεί πέρα θα εντοπίζεις τυχόν απώλειες, γιατί θα έχουμε διαφορές πίεσης. Λίγο θα υπάρχει στο ζύγιο πόσο νερό μπαίνει, πόσο νερό τιμολογείται. Οπότε αυτόματα βλέπεις πόσο νερό δεν τιμολογείται. Άρα χάνεται ή κλέβεται. Για να το πω έτσι καλύτερα. Ναι. Οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη φάση. Τώρα πλέον είμαστε σε εξέλιξη. Φυσικά. Στον αγωγό των Μαλλίων, τώρα συζητώντας με τους παλιούς υπηρεσιακούς, τώρα μου λένε, του λέω, τι γίνεται, πόσο νερό δηλαδή, περίπου 350 με 400 κυβικά φεύγουν τα μάλια. Πόσο νερό όμως στο Ηράκλειο, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Περίπου. Ειλικρινά, εγώ μου λέω, γιατί από τότε που φτιάχτηκε, πολλοί συνδέθηκαν πιθανόν. Ξέρετε, τότε που υπήρχαν χωράφια μόνο, τι είχε γίνει, κανείς δεν υπήρχε ο έλεγχος. Και προσπαθούμε τώρα, αυτό είναι και ένας λόγος παραπάνω από αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να γίνει αλλαγή αυτού του αγωγού. Για να υπάρχει και έλεγχος λοιπόν, έτσι, για το που πάει. Δεν είναι μόνο αυτό που χάνεται λόγω ζημιάς. Άμα γίνει μια παράνομη το 1970, λέω, πού να τη βρει. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό και δεν μπορεί να εντοπιστεί. Ενώ κάνοντας ένα καινούριο αγωγό, θα βάλει σημεία ελέγχου, θα έχει διάφορα σημεία τα οποία θα μπορεί να υπολογίσει τι νέο πρέπει να έρχεται. Τυχόν απώλειες θα σημαίνει ή κλέψιμο ή διαρροή. Καταλαβαίνετε. Οπότε έτσι είναι πολύ πιο εύκολο. Και έτσι γίνεται και σε όλους τις αναπτυγμένες χώρες είναι. Μπορεί να το εντοπίσει. Και όπως και να είναι, και είναι ένας αγωγός του 60, όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ φυσιολογικό. Αυτός έγινε τότε που έγινε η Αμερικανική βάση, ήταν σαν ανταποδοτικό. Διαβάζω την ιστορία του. Ο κύριος, ήταν δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Κρασαδάκης τότε. Και θυμάμαι πως ήταν τότε το Ηράκλειο, είχε σοβαρό πρόβλημα. 5.000 κυβικά ερχόταν σε όλο το Ηράκλειο ημερησίως. Και τώρα έχουν φτάσει στα 60.000 κυβικά. Και έγινε ως ανταποδοτικό λοιπόν. Ναι, ναι, ήταν. Ξέρετε, γιατί πήραν και η βάση έπαιρνε τότε από τα μάλια κάποιες ποσότητες νερού. Οπότε κάνανε και αυτό το έργο. Καλό! Δηλαδή να λέμε, πραγματικά μετά από 60 χρόνια ο αγωγός πάλι καλά που δεν τώρα, είναι. Κύριε Βουρεξάκη, και στο ΒΟΑΚ διόδια θα πληρώνουμε. Ας γίνει ως ανταποδοτικός λοιπόν και ο αγωγός. Δεν ξέρω, ίσως είναι και αυτό ένα επιχείρημα. Κοιτάξτε, στην Κρήτη λίγα έργα έχουν γίνει. Λίγα έργα έχουν. Να σα πω ένα παράδειγμα με τον αγώνα Μαλλίων. Το ξέρουμε. Τον φτιάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το φτιάξαμε. Είχαμε τρεις διαρροές, το φτιάξαμε. Σε ένα σημείο παρουσιάζεται πάλι διαρροή. Αφού ο αγωγός είναι τελείως. Σε ένα σημείο, ειδικά που είναι στο ακόρος που είναι κοντά στη θάλασσα, έχει απίσει. Και τώρα αποφασίσαμε μην αλλάξουμε ακόμα 50-70 μέτρα που μπορούμε, δεν είναι μεγάλο το κόστος, να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί πέρα να μην έχουμε προβλήματα. Μπαλώματα δηλαδή κάνουμε λίγα λόγια. Επαρκεί το προσωπικό. Αν έχουμε προσωπικό, όχι, έχουμε. Προσωπικό δεν έχουμε. 84 άτομα έχουν μείνει από τα 240 που ήταν το 2010. Έχουμε όμως κάνει συνεργασίες με διάφορους εργολάβους. Και έτσι μπορούμε και εξυπηρετούμε. Ξέρεις, αυτό το έργο θέλει εργολάβο, γιατί είναι μεγάλος αγωγός. Ναι. Θέλει, ξέρετε, ειδικά ναι. Το συγκεκριμένο έργο. Αλλά δεν έχουμε, όχι. Είναι, τώρα πήραμε, πριν ένα μήνα, πήραμε δύο άτομα μετά από 12 χρόνια μόνιμους υπαλλήλους. Δύο άτομα μετά από 12 χρόνια. Ναι, 52 έχουν εγκριθεί, τώρα έχει δύο χρόνια. Ευελπιστούμε τώρα, ήταν με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Και τώρα το ξέρει και ο κόσμος ότι θα πάρουμε. 34-38 είναι ύψιλον είναι, δηλαδή εργάτες. Αυτές τις μέρες θα προκηρυχτεί μέσω ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό. Για μόνιμο προσωπικό. Να το ξέρει λοιπόν ο κόσμος και να διαφερθεί. Να το ξέρει ο κόσμος με την πρώτη ευκαιρία να το δει, να κάνει όποιος ενδιαφέρει. Ύψιλον-έψιλον κατηγορία. Ναι, είναι πιο πολλοί εργάτες είναι. Μετά πάμε κάποιους διοικητικούς, νομίζω 12 διοικητικούς έχουμε. Είναι, συνολικά είναι 52 άτομα θα πάρουμε. Ωραία. Να και μια λοιπόν καλή ευκαιρία. Να ξέρει ο κόσμος να ενδιαφερθεί, να κάνει τα χαρτιά του και να τις αναζητήσει. Είναι και μόνιμο πλέον. Δεν είναι τα 8 μήνα ή αυτή με συμβάσει έργου. Ναι, μόνο, γιατί ορίστε. Όταν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό, δηλαδή όταν είναι συμβασιούχοι, τότε εκεί το ενδιαφέρον είναι πολύ πιο λίγο σε σχέση με
το δέλε αρμίες μόνιμης. Ναι, γιατί τόσο είμαι μόνιμο προσωπικό, οπότε, εντάξει, η ΔΕΙΑ είναι μια καλή επιχείρηση, είναι ένα καλός οργανισμός. Έχει πλέον εξοδολογιστά πράγματα, είναι σε καλή κατάσταση οικονομική. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα στις ΔΕΙΑ όλες είναι, το έχετε ακούσει, είναι το ενεργειακό κόστος, η ΔΕΙ είναι. Πάνω από 350 εκατομμύρια χρωστάνε σε όλη την Ελλάδα η ΔΕΙΑ. Και αυτό τι σημαίνει, αυξάνουμε τις τιμές, κύριε Βουρεξάκη? Εμείς, ωραίο, όχι, δεν είναι. Εμείς την τελευταία αύξηση κάναμε πριν το 2021, δεν έχουμε σκοπό. Εμείς ευελπιστούμε με τα έργα που γίνονται να έχουμε και μια μείωση των διαρών, οπότε να έχουμε μια εξοικονόμηση. Και από το 2000, από το επόμενο χρόνο, το 2025, να προτείνουμε μια μείωση, έστω μικρή, 10-15%. Αλλά, ποιο είναι το αλλά, ότι από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ είναι υπό τη ΡΑΕΗ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία είναι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας Υδάτων, mm-hmm. η οποία πλέον θα ελέγχει τα οικονομικά κάθε ΔΕΙΑ για να βλέπει τι γίνεται με τις τιμές. Και να δούμε και πώς θα πάει αυτό το νέο μοντέλο. Ορίστε. Να δούμε και πώς θα πάει αυτή η... Δεν έχει γίνει. Εμείς είχαμε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο, δηλαδή τον Γιώργο Ψυχογιώνη, που ήταν εξαιρετικός καθηγητής στο Παπί, στο Πειραιά, mm-hmm. του Πανεπιστήμιο, είχε έρθει στη ΔΕΙΑ, είδε. Και πραγματικά, να ξέρει ο κόσμος ότι όλες οι ΔΕΙΑ της Κρήτης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και γι' αυτό, από ό,τι ξέρουμε, το νέο νομοσχέδιο που ήταν για συγχώνευση στο ΔΕΙΑ, η Κρήτη εξαιρείται από αυτό το μοντέλο, θα παραμείνει όπως είναι. Γιατί γενικά ήδη και τα στοιχεία είχε μια καλή εικόνα για τις ΔΕΙΑ. Κύριε Βουρεξάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Πολύ ενδιαφέρουσα και θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Τώρα μέσα στο επόμενο, έστω μέσα στο Γενάρη, εμάς μας ενδιαφέρει να μπούμε, έστω να μπουν 9-10 εκατομμύρια, έστω το 1 τρίτο από σελέμι, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Γιατί να μην ξεχνάμε, είναι πολύ αυξημένες οι καταναλώσεις και ξέρετε, είναι παρατηρήσεις και φέτος. Και να κλείσουμε με αυτό. Οι ψηλές δημοκρασίες έχουν πολλές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έχουν πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Φαίνεται ξεκάθαρο από τις καταναλώσεις. Πολύ επισκέπτες. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.